Όλα έτοιμα, τέταρτη υποδρομία Επαθλοκαριδιάς, 1800 μέτρα, 7 οι συμμετοχές και πάμε για την κούρσα και δίδεται η εκκίνηση της υποδρομίας και για να δούμε ποιος θα οδηγήσει στα πρώτα μέτρα. Θέλει να έρθει ο Μόντριαν Τζόνς. Μόντριαν Τζόνς φεύγει καλά και βγαίνει στο κεφάλι και οδηγεί την υποδρομία έχοντας δίπλα του τον Big Wave, το νούμερο 3. 2 και 3 λοιπόν. Πιο πίσω αναπτύσσεται πλέον το νούμερο 4, ο Sky Ship, περνάει στην τρίτη θέση. Ακριβώς πίσω του το νούμερο 1, ο Fastnet Monsoon, έχοντας δίπλα του το νούμερο 6, τον Ren Castle. Στις δύο τελευταίες θέσεις έχουν μείνει ο Mutayam και ο King of Wing, το νούμερο 7 και το νούμερο 8. Περάσαμε το ύψος των 1200 μέτρων και πάμε για τα 1000. Με τον Big Wave, με τον Mondrian Jones, με τον Skyship, με τον Ren Castle εξωτερικά του και στην πέμπτη θέση το νούμερο 1, τον Fastnet Monsoon, μπροστά από το νούμερο 8, King of Wing, ενώ ο Mutayam έχει μείνει αρκετά πίσω. Περάσαμε και τα 1000, είμαστε στα 900, πάμε για τα 800 με Mondrian Jones και Big Wave, με Skyship και Ren Castle, με Fastnet Monsoon στην πέμπτη θέση και υποπίεση το νούμερο 8, ο King of Wing. Και πάμε για τα 600 με Mondrian Jones και Big Wave, με Skyship, Ren Castle και Fastnet Monsoon. Και πάμε για την ευθεία. Πάμε για την ευθεία, ετοιμάζεται να αρχίσει την επίθεσή του ο Skyship και την κάνει από μέσα. Ο Skyship που θέλει να περάσει μπροστά την ίδια ώρα που ο Ren Castle θέλει να περάσει απ' έξω, έρχεται και ο Fastnet Monsoon. Ο Skyship όμως έχει πάρει, φτιάχνει μια μικρή διαφορά έναντι όλων, τη μεγαλώνει και πλέον αυτός που τον καταδιώκει είναι ο Fastnet Monsoon, αλλά δεν μπορεί κανένας να τον πιάσει. Skyship θα πάρει την νίκη και θα την πάρει εύκολα. Ο Fastnet Monsoon θα κάνει το φαβορί δίδυμο και φορκά στην τρίτη θέση ο Ren Castle και στην τέταρτη ο Mondrian Jones. Το απόλυτο λοιπόν εδώ, με τον Skyship να επιβεβαιώνει τα προγνωστικά. 400 μέτρα κούρσα έκανε και πήρε την νίκη. Fastnet Monsoon δείχνει και αυτός ότι είναι σκληρός και τα χρήματα που παίχθηκαν πάνω στο 1-4 είχαν αξία. 4-1 λοιπόν, μετά το νούμερο 6 ο Ren Castle που επιβεβαιώνει και αυτός ότι στην τριάδα ήταν μέσα. Για τον Skyship η αξία του την είχαμε τονίσει από τον ντεμπούτο, το αν θυμάσαι, όπου έχασε άδικα.